Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά τις τελικές αποφάσεις για το αν θα γίνει, πόσο θα γίνει, τι θα γίνει στο καρναβάλι της Πάτρας και με αφορμή την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στην Πάτρα, εκεί, στην Πίτα της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και τις δηλώσεις που έκανε, θα συζητήσουμε σήμερα, θα έχουμε μια πολιτική συζήτηση, αλλά θέλω να πιστεύω μια συζήτηση που θα έχει ρεαλισμό και θα ακουμπήσει από την πολιτική πλευρά και όχι μόνο το σημερινό μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας και ιδιαίτερα της τοπικής, την ακρίβεια. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία 3 χρόνια επί της ουσίας καρναβάλι δεν γίνεται, καρναβάλι όπως το ξέρουμε, η πόλη αναπνέει από το καρναβάλι, για ένα μεγάλο ποσό κάνουν λόγο οι ελεύθεροι επιχειρηματίες που χάθηκε συνολικά πολλά εκατομμύρια τα τελευταία 3 χρόνια, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι, βάζοντας επιπλέον την ακρίβεια που μαστίζει όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη, όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι η σημερινή συζήτηση έχει ένα βαθμό δυσκολίας, γιατί θα πρέπει να ακουστούν πράγματα που τα ζούμε καθημερινά, αλλά να έχουμε την πολιτική αντιμετώπιση. Να δούμε πώς μπορεί η πολιτική να ανακουφίσει λίγο τον Έλληνα, την ακρίβεια και την Πάτρα εμπροκειμένου. Θα καλησπερίσω εκλεκτούς καλεσμένους. Ξεκινώ από την κυρία της παρέας, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου από την Αθήνα. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε κυρία Σία. Καλησπέρα κύριε Ξανάλατε. Σας ευχαριστούμε καλησπέρα, πολύ κυρία Αναγνωστοπούλου. Μου. Ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος βουλευτής Αχαΐας. Καλησπέρα σας κύριε βουλευτά. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε να πούμε ότι είστε εδώ και έχετε ρυθμίσει έτσι το χρόνο σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό ιδιαιτέρως, γιατί γίνεται η συζήτηση για το νομοσχέδιο του ΕΦΚΑ στη Βουλή αυτή την ώρα. Είναι πολύ σημαντικό το νομοσχέδιο. Ξέρω ότι το ρυθμίσατε το πρόγραμμά σας έτσι για να είστε στην εκπομπή. Επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα ευχαριστώ γι' αυτό. Ο κ. Αντώνης Κουνάβης είναι ο άνθρωπος που διοργάνωσε αυτή την πολύ πετυχημένη εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με πολύ κόσμο στον Αστέρα την περασμένη Κυριακή. Ο κύριος Αντώνης Κουνάβης είναι ο πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας ή ο άλλος, όπως είναι η καινούργια ονομασία, πρόεδρος της διοικούσας εκλογικής επιτροπής. Έτσι δεν είναι, της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε τι μου είπε ο κύριος Σταϊκούρας μπαίνοντας για την εκδήλωση, που έχει βεβαίως και το ερώτημα για την Πάτρα. Να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε από αυτό και μετά θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι, τη δήλωση για τα υψηλά επιτόκια του δεκαετούς που πρόσφατα πήραμε από τις αγορές και την άνοδο των σπρέτς. Κυβέρνηση, όλα τα μέτρα τα οποία έχει υλοποιήσει τα τελευταία 2 χρόνια ως απόρρια των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης έχουν μοναδικό κριτήριο την ζημία που έχει υποστεί το κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Όσο μεγαλύτερη η ζημία ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η βοήθεια της πολιτείας. Διότι ουσιαστικά είχε μεγαλύτερη μείωση του τζίρου. Άρα η μεγαλύτερη μείωση του τζίρου είχε μεγαλύτερη απώρεια ωφέλειες από την πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Αυτό πράξαμε και στην Αχαΐα, αυτό πράξαμε στην Πάτρα και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση έκανε το βέλτιστο στο πλαίσιο του εφικτού για να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες. Δεν θα ακούσετε ποτέ από το στόμα μου να λέω ότι καλύψαμε όλες τις ζημιές. Δεν θα ακούσετε ποτέ με αφορμή και άλλα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν ότι καλύπτουμε όλο το ενεργειακό κόστος, αλλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας ώστε να περιορίσουμε αυτές τις δυσμενείς συνέπειες. Και νομίζω το γεγονός ότι η αρχική φοβία που είχε διατυπωθεί και από εσάς πριν από 2 χρόνια για διόγκωση των λουκέτων και εκτόξευση της ανεργίας, ευτυχώς για τη χώρα, δεν επιβεβαιώθηκαν. Και λουκέτα δεν υπήρξαν και η ανεργία μειώθηκε σημαντικά και θα συνεχίσει να μειώνεται. Ειδικό σχέδιο για την Πάτρα με το καρναβάλι υπάρχει? Ειδικό σχέδιο για την Πάτρα θα υπάρξει? Κυρία Αναγνωστοπούλου, από εσάς ξεκινώ το πρώτο σχόλιο. Ναι, ο κύριος Σταϊκούρας νομίζω ότι δεν είπε τίποτα από αυτά που τον ρωτήσατε. Ένα και όπως λέει πάντα η κυβέρνηση, πραγματικές ανάγκες όμως είναι εδώ. Και αν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από την Πάτρα και εν ώψη άλλης μίας ματέωσης των αποκρέων του καρναβαλιού, από το οποίο ζει η πόλη και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, στην κρίση,
μπόρεσε να μαζέψει λίγο τις μεγάλες ζημιές που δημιουργιόντουσαν. Εγώ χτες παρακολούθησα, γιατί είμαι και εγώ στην Αθήνα λόγω του νομοσχεδίου του ΕΦΚΑ, εχθές παρακολούθησα και διάβασα τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΚΙΑΝΑ, του κυρίου Μαρλαφέκα, αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου για την πραγματικότητα που υπάρχει στην περιοχή μας. Ο κύριος Μαρλαφέκας, ο οποίος δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μέσα σε ένα εξάμηνο 70% των επιχειρήσεων κυρίως εστίασης, αλλά όχι μόνο, κινδυνεύουν άμεσα με λουκέτο. Εδώ λοιπόν έχουμε να μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Δεν έχουμε να μιλήσουμε ούτε για αυτά που νομίζουμε ότι γίνονται και δεν γίνονται, ούτε βεβαίως να παρουσιάσουμε μία εξοραϊσμένη πραγματικότητα. Οι άνθρωποι εχθές είπανε ποιο είναι το κύριο, το σημαντικότερο πρόβλημα. Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, 2 χρόνια πανδημίας που δεν λήφθησαν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, έρχεται η ενεργειακή κρίση. Εγκαίρως φωνάξαμε ότι πρέπει να γίνει ένας στρατηγικός σχεδιασμός για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική κρίση ταυτοχρόνως, για να μην φτάσουμε σε σημείο να μην αντέχουν τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έγινε αυτό και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδικά την Πάτρα και για τον τομέα της εστίασης του εμπορίου, και θέλω να το πω για πολλωστή φορά, έχουμε μία περιοχή και κυρίως μία πόλη της οποίας ο κορμός της οικονομίας της, καλός ή κακός, βασίζεται σε αυτούς τους τομείς. Αν καταρρεύσουν αυτοί οι τομείς, και μην ακούμε τώρα ότι δεν έχουμε ανεργία κλπ. Για όνομα του Θεού. Είναι στο δεύτερο κομμάτι, θα το ακούσουμε. Είναι στο δεύτερο κομμάτι του κυρίου Σταϊκούρα, ναι. Αν καταρρεύσει λοιπόν, αν καταρρεύσουν αυτοί οι τομείς, οι οποίοι έχουν μείνει με πολλά, πραγματικά πολλές θυσίες εκ μέρους των ίδιων των ανθρώπων, έχουν μείνει όρθιοι, φαντάζεστε τι συμπαρασύρει μετά. Ποιο ήταν το κεντρικό του σύνθημα χτες? Το ρεύμα σκοτώ. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικότητα, το πρώτο και μέγιστο που θα έπρεπε να γίνει ήταν να αντιμετωπιστεί αμέσως και με στρατηγικό βάθος η ενεργειακή κρίση. Όταν λέμε μείωση στα κατώτατα επιτρεπτά επίπεδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν μιλάμε λοιπόν για το σημαντικότερο που είναι το ρεύμα, όταν λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η αύξηση των τιμών στην ενέργεια, στο ρεύμα, κυρίως στο ρεύμα, αλλά βέβαια και πετρέλαιο και βενζίνη, γιατί δεν αντέχουν, συγγνώμη, ούτε τα νοικοκυριά, ούτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκεί δεν έγινε τίποτα. Μπορεί η Ελλάδα να εφαρμόσει τέτοιο σχέδιο πληγωμένη από 10 χρόνια μνημόνιο, όταν αυτό είναι μια παγκόσμια κρίση και οι ευρωπαϊκές χώρες, πολύ δυνατότερες χώρες στην οικονομία από εμάς, αγκομαχάνε να τα βγάλουν βόλτα, να τα φέρουν πέρα οι άνθρωποι, να μπορέσουν. Μπορεί η Ελλάδα, είπε ο κύριος Σταϊκούρας, ότι στα πλαίσια του εφικτού. Πέστε μου κάτι γι' αυτό. Στα πλαίσια του εφικτού. Ωραία. Γιατί η Κύπρος έχει πολύ φθηνότερη βενζίνη και πετρέλαιο από μας? Γιατί είμαστε η χώρα, η τρίτη χώρα με υψηλότερο ρεύμα από όλη την Ευρώπη? Γιατί δεν πήραμε τα μέτρα που θα έπρεπε να συγκρατηθούν οι τιμές? Γιατί στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων χρόνων αυτό που έκανε η κυβέρνηση ήτανε να βγάλει το ΔΕΛΤΑ από τη ΔΕΗ? Για να είμαστε σοβαροί, επειδή είναι διεθνές το φαινόμενο, αλλά κάθε εθνική κυβέρνηση παίρνει τα μέτρα που χρειάζεται. Γιατί από την άλλη μεριά, όπως κάνανε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δυστυχώς μέσα σε αυτές τις εξαιρέσεις και η χώρα μας, γιατί δεν αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, δεν αύξησε η κυβέρνηση τον κατώτατο μισθό, για να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία? Λοιπόν, αυτά είναι ερωτήματα στα οποία πρέπει να τα βάλατε. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις. Πάω στον κύριο Καραθανασόπουλο για να απαντήσει ο κύριος Κουνάβης συνολικά, ως ο άνθρωπος που δημιούργησε αυτή την εκδήλωση και έχει και άποψη βεβαίως. Κύριε Καραθανασόπουλε.
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση στην οποία ότι η κατάσταση στην οποία βιώνουν τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και σχετίζεται ακριβώς και με τις οικονομικές εξελίξεις, με την κρίση τη βαθιά, αλλά και με την κατάσταση της πανδημίας. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση, ό,τι μέτρα πήρε, ήταν μέτρα προσωρινής ανακούφισης που δεν αντιμετώπιζαν την ουσία τα τεράστια προβλήματα. Αντίθετα, επί της ουσίας φρόντισε μέσα από αυτή τη διαδικασία και να προχωρήσει σε νέα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα και ταυτόχρονα να διαμορφώσει ένα πλαίσιο χρηματοδότησης επί της ουσίας και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και από το νέο ΕΣΠΑ τους πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αντίθετα, οι επαγγελματίες, τα μικρά μαγαζιά ή τα μαγαζιά της εστίασης είναι επί της ουσίας εκτός αυτής της διαδικασίας. Η όποια αναστολή, η όποια επιστρεπτέα προκαταβολή πήρανε δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να συγκρατήσει μια κατάσταση συσσόρευση όμως χρεών για αυτούς τους ανθρώπους. Και κοιτάξτε, παρότι αυτή τη στιγμή υπό της ουσίας λειτουργεί η εστίαση, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ο τζίρος τους να είναι πάρα πολύ μικρός. Γιατί ο λαός δεν έχει τη δυνατότητα να βγει στα μαγαζιά, να πάει να διασκεδάσει, να πάει να φάει. Και αυτό επί της ουσίας και με την εξέλιξη που υπάρχει τώρα της ουσιαστικής περιστολής των εκδηλώσεων για το καρναβάλι, είναι ένα συνολικότερο χτύπημα το οποίο θα πέσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση από μεριάς της κυβέρνησης. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε ένα συνολικότερο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με το επίπεδο επιβίωσης του λαού μας, το οποίο είναι συνάρτηση και τις επίδες που έχει δεχτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια στο βιωτικό του επίπεδο και στους μισθούς, με το χτύπημα στους μισθούς, το χτύπημα στις συντάξεις, τη φοροεπιδρομή που δέχτηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Και σήμερα έρχεται και η ακρίβεια να τσακίσει τελείως την όποια δυνατότητα είχε να μπορέσει να έχει κάποιες δραστηριότητες. Έτσι, και η ακρίβεια αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Σχετίζεται ακριβώς με επιλογές οι οποίες πάρθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει στην ούγια της, για το ηλεκτρικό ρεύμα μιλάω, την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την πράσινη μετάβαση που την εφάρμοσαν και την υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις. Χρησιμοποιήσατε και με ενδιαφέρον το άκουσα και το πρόσεξα τη λέξη επιβίωση και όχι τη λέξη ζωή. Αυτό είναι ναι, γιατί δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για επί της ουσίας για ζωή με αξιοπρέπεια. Μιλάμε για προσπάθεια επιβίωσης, λέτε. Όταν άλλος δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, γιατί η ενεργειακή φτώχεια ξεπερνάει το 30% των λαϊκών στρωμάτων, όταν άλλος δυσκολεύεται να πάρει τα απαραίτητα στην οικογένειά του για να μπορέσει να επιβιώσει και λόγω της ακρίβειας και λόγω των μειώσεων που έχει δεχτεί στους μισθούς, στις συντάξεις και τις φοροεπιδρομές, άρα μιλάμε για επιβίωση και γι' αυτό ο λαός που βγαίνει στους δρόμους. Ναι. Βγαίνει και, λοιπόν. και της εστίας που κάνει χθες την κινητοποίηση προχθές και οι αγρότες και οι εργαζόμενοι που έχουν και τα συλλαλητήριά τους βγαίνουν ακριβώς για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και την επιβίωσή τους. Μάλιστα. Κύριε Κουνάβη, ο λόγος εσάς, ακούσατε, έχει η κυβέρνηση πράξει ό,τι μπορεί μέχρι τώρα για να ανακουφίσει τον κόσμο και να ξεκινήσουμε από την Πάτρα. Η Πάτρα ζητάει κάτι επιπλέον γιατί 3 χρόνια δεν έχει καρναβάλι. Ρώτησα τον κύριο Σταϊκούρα, δεν απάντησε. Την άποψή σας. Καταρχήν κύριε Ξανάλατε, να ξεκινήσουμε από το τι παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 2,5 χρόνια που έχει τη διακυβέρνηση της χώρας. Παρέλαβε μία οικονομία σε τέλμα. Παρέλαβε μία οικονομία που ήρθε στα πρόθυρα της πτώχευσης. Παρέλαβε μία οικονομία σε μία χώρα που ήρθε στα πρόθυρα της αποπομπής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη, θυμάστε τότε, στις αλλεπρόσαλλες πολιτικές μεταξύ του συστήματος στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα και με τον κύριο Βαρουφάκη. Τα θυμάστε πολύ καλά, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλάβουμε.
Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2019, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και ξεκίνησε μία τιτάνια προσπάθεια και παρόλο τις δυσκολίες που έχουν τύχει εδώ και 2,5 χρόνια, κύριε Ξανάλατε, θα σας θυμίσω από την κρίση στον Εύρο, θα σας θυμίσω από τα προβλήματα στο Αιγαίο και ήρθε μετά το 2020 και μέχρι αυτή τη στιγμή η λέλαπα της πανδημίας και μέσα από όλα αυτά... Και φωτιές. Τις φωτιές και μέσα από όλα αυτά, κύριε Ξανάλατε, έχουμε μια οικονομία να αντέχει στα πόδια της, όχι απλά να αντέχει, μια οικονομία που ανατακτά χρονικά διαστήματα οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης την βαθμολογούν με θετικό βαθμό. Έχουμε μια οικονομία η οποία πλέον προσελκύει μεγάλους κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας να επενδύσουν στη χώρα μας. Θα αναφέρω τη Microsoft, τη Pfizer, τη JP Morgan, κολοσσούς πραγματικούς. Οι άνθρωποι που βλέπουν μια σταθερότητα στην ελληνική οικονομία και με προοπτικές ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία, κύριε Ξανάλατε, το 2021 έτρεξε με 8%, το μεγαλύτερο νούμερο στην Ευρώπη. Η ελληνική οικονομία με αυτά που τήρησε κατάφερε και εν μέσω πανδημίας να μειώσει την ανεργία κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Εδώ υπάρχει ένσταση, θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο κομμάτι. Θα το συζητήσουμε στο δεύτερο υπάρχει κομμάτι. Υπάρχει ένσταση και υπάρχει και είδηση που θα το συζητήσουμε στο δεύτερο κομμάτι. Άκουσα που είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος σχετικά με τα λαϊκά στρώματα ότι δεν έχει γίνει τίποτα κτλ. Θέλω να πω στον κύριο Καραθανασόπουλο ότι μειώθηκε η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%, 13 ποσοστιαίες μονάδες μείωση για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Αυτό, κύριε Ξανάλατε, να ξέρετε ότι απευθύνεται σε πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Δηλαδή απευθύνεται στους ανθρώπους που έχουν εισόδημα 800 ευρώ το μήνα. Αυτή η μείωση που έκανε η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας για τα λαϊκά στρώματα. Άκουσα που είπε πάλι ο κύριος Καρθανασόπουλος για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα κτλ. Που έχει φτάσει στο λογαριασμό της ΔΕΗ πάνω από, από τη σύνταξη του μέσου συνταξιούχου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Ξανάλατε, μείωσε στο 80% τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος της αγροτικής χρήσης από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο. Ναι. Και επίσης είπε καμία διακοπή ρεύματος προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία του συμψηφισμού. Και επίσης κάλυψε και το 50% από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που όχι απλά στέκεται στα προβλήματα της κοινωνίας, στα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων, στα προβλήματα των αγροτών. Είναι καθημερινά δίπλα και προσπαθεί, όπως είπε και ο Υπουργός, μέσα στο μέγεθος του εφικτού να μπορέσει να βοηθήσει και να στηρίξει. Πάντως έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο λογαριασμοί της ΔΕΗ και δίπλα χαρτιά συνταξιούχων μέση σύνταξη των 600-700 ευρώ, όχι χαμηλή των 450. Που το πρόβλημα... Η ΔΕΗ πέρασε και για 50 και για παραπάνω ευρώ τη σύνταξη. Το πρόβλημα... Και το ερώτημα είναι τι θα φάω. Το ερώτημα το απευθύνεται στον κόσμο. Το από πρόβλημα... τον κόσμο στην κυβέρνηση. Κύριε Ξανάλατε, το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το ερώτημα τι θα είναι φάω, απαντήστε. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα, είναι εισαγόμενο πρόβλημα και η κυβέρνηση προσπαθεί μέσα στο μέγεθος του εφικτού που μπορεί. Γιατί τι είναι το εύκολο, κύριε Ξανάλατε, να βγει αύριο το πρωί η κυβέρνηση, να δανειστεί και να πει πάρτε από εδώ, πάρτε από εκεί, πάρτε όπου θέλετε. Είναι λύση αυτή. Είπαμε να ξεφύγουμε από τον κυκαιώνα των αλόγιστων δανεισμών. Και σήμερα θα σας πω, κύριε Ξανάλατε, ότι τα επιτόκια έχουν ανέβει. Ναι, και αυτό. Έτσι. Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, είναι επιτόκια και ενέργεια στο δεύτερο κομμάτι. Είναι, μην χάσουμε χρόνο τώρα. Δεν είναι η εύκολη λύση, κύριε Ξανάλατε, να αρχίσει η χώρα ο δανεισμός και να μπει στον κυκαιώνα πάλι του δανεισμού. Ναι, δανείζεται όμως. Δεν θα μας βγάλει πουθενά. Δανείζεται. Να ρωτήσω, γιατί ο Υπουργός δεν απάντησε για την Πάτρα? Γιατί η Πάτρα ζητάει και ακόμα τώρα που μιλάμε ζητάνε κάτι επιπλέον, γιατί έχουν 3 χρόνια χωρίς το τεράστιο πολιτιστικό γεγονός που είναι και πηγή μεγάλου έσοδου κάθε χρόνο. Κάποιοι το αποτίμησαν περίπου 90 εκατομμύρια τα 3 χρόνια αυτά. Δεν ξέρω αν είναι 90, 70, 50, είναι εκατομμύρια πάντως. Κύριε Ξανάλατε, δεν δίνει κάτι για την Πάτρα.
Επιπλέον θα σας πω, θα σας πω. Για πέστε μου. Τα δύο χρόνια, κύριε Ξανάλατε, της πανδημίας, ξέρετε πόσα χρήματα δόθησαν στην Πάτρα? Για να τα ακούσουμε, να τα ξέρετε. 357 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, για είναι να στο γενικό πλαίσιο ενίσχυσης. Για να στηριχθούν, μάλιστα, οι επιχειρήσεις εστίασης, για να στηριχθεί στο εμπόριο, για να στηριχθεί η επιδότηση του ενοικίου, όλα αυτά για τους επαγγελματίες, για την αναστολές του προσωπικού, όλα αυτά δόθησαν για τους παραγωγούς. 357 εκατομμύρια ευρώ. Και να είστε βέβαιος ότι η κυβέρνηση και αυτή τη χρονιά που θα κρίνει αν έχουμε μείωση τζίρων, γιατί όλα το δείχνουν τα στοιχεία, κύριε Ξανάλατε. Η κυβέρνηση όπου υπήρχε μείωση τζίρου, σημαντικού μείωση τζίρου, πάντα άνοιξε το σιρτάρι και κάλυψε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Η κυβέρνηση, θα ξέρετε ένα πράγμα, δανείστηκε, κύριε Ξανάλατε, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει κάποιες από αυτές τις ανάγκες. Και έχουμε να πω για την επιστρεφτέα προκαταβολή. Από αυτά τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ που δανείστηκε το ελληνικό κράτος, ξέρετε πόσα προσδοκά ότι θα εισπράξει? 2,3. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι κούρεμα. Ναι, ωραία. Αυτό λοιπόν, κύριε Ξανάλατε, δεν μπορεί κάποιος να το κάνει. Γιατί κάνανε κινητοποίηση χτες? Κοιτάξτε δηλαδή να δείτε. Μισό λεπτό. Κύριε, αν έχουν πάρει τόσα λεφτά που τα λέτε, χτες βγήκαν όλοι. Κύριε Ξανάλατε, ακούσατε και από τα χείλη του Υπουργού. Ακούσατε και από τα χείλη του Υπουργού. Τα δύο τελευταία χρόνια αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις τράπεζες 44 δισεκατομμύρια δραχμές. Και προσέξτε, μη μου πείτε. Τα δύο τελευταία χρόνια που δεν μπορούσα να εξοδέψω κανένα. Μισόλεπτο. Μη μου πείτε, κύριε Ξανάλατε, ότι αυτά ήταν οι καταθέσεις των εφοπλιστών, των επιχειρηματιών. Όχι, ήταν το χιλιάρικου καταθέσεις. Το 54% ήταν καταθέσεις νοικοκυριών. 1000 ευρώ μέσω όρο. Λοιπόν, κύριε Ξανάλατε, τι θέλω γιατί να δεν πω. Είχαν μόνο να τα εξοδέψουν. Τι θέλω, υπάρχει δικαιολογία. Τι θέλω να πω. Τι θέλω να πω. Ότι τα πράγματα δεν είναι μαύρα. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Απλά θέλω να πω ότι πλέον η ελληνική οικονομία έχει μπει σε μία κανονικότητα. Στην κυρία Αναγνωστοπούλου, η οποία τα επόμενο διάστημα θα δείτε και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Στην κυρία Αναγνωστοπούλου, θέλετε να σχολιάσετε από αυτά που είπε κάτι? Κοιτάξτε, εγώ. Θα πει αμέσως μετά. Αμέσως, Εγώ σχολίασα το τι συνέβη στα 4 χρόνια τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, που η Ελλάδα ήρθε στα πρόθυρα της απομπομπής από την Ευρωζώνη. Η Ελλάδα ήρθε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα με το κλείσιμο των τραπεζών και τα υπόλοιπα. Τα ζήσαμε, τα θυμούμαστε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ορίστε, αυτοί οι άνθρωποι εδώ δηλαδή. Είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. 357 λέτε. Κύριε Ξανάλατε, όσον αφορά τον κλάδο της εστίασης, έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ακούσατε το νούμερο? Μάλιστα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα. Δεν έχουν. Δεν είπα ότι δεν έχουν. Δεν είπα, κύριε Ξανάλατε, αυτό. Μακριά από μένα, μακριά από το δικό μου το στόμα, ωραία, να πω ότι δεν υπάρχουν θέματα, ωραία, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αλλά τους το θυμίζετε. Απλά, τρία δις πήρατε. Έχουν άλλοι τρία δις. Να σας πω. Με τα κεράκια στους δρόμους. Κύριε Ξανάλατε, κυκλοφορείτε κάθε μέρα στους δρόμους. Κυκλοφορείτε κάθε μέρα στους δρόμους. Πέστε μου, κύριε Ξανάλατε, εσείς, ο έγκριτος δημοσιογράφος, ο Νίκος Ξανάλατος, έχετε ακούσει που έλεγαν πόσοι από αυτούς χίλιες φορές να έχουμε πάλι lockdown? Πέστε μου. Μάλιστα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ακούμε. Τα ακούσατε κιόλας. Ναι, άκουσα προσεκτικά τον κύριο Κουνάβη. Νομίζω ότι ζει σε άλλη πραγματικότητα, σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπως όλη η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτά που είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν αξίζουν σχολιασμού. Πραγματικά, ο κόσμος έχει τα λαϊκά στρώματα, έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα. Και όχι πάλι ένα παραμύθι το οποίο δυστυχώς έχει και δράκο. Απλώς θα πω μία πρόταση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν η μόνη κυβέρνηση που στη μεταπολίτευση πήρε ένα μαξιλάρι 37 δις. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος του κυρίου Κουνάβη το έχει παραδεχτεί μέσα στην Βουλή. Ναι, με συγχωρείτε τώρα, δεν μπορώ. Όπως έκανα στον κύριο Κουνάβη, πρέπει οφείλω. Δηλαδή, αυτό το μαξιλάρι είναι έτσι, όπως το λέτε. Έχετε δίκιο.
Σας θυμίζω ότι ο κύριος Πολάκης εξήγησε με έναν δικό του τρόπο, με το δικό του έτσι στυλ, από πού προήλθε. Μπιπ τη μεσαία τάξη. Ναι. Θα σας εξηγήσω και εγώ, κύριε Ξανάλα. Σας ακούμε. Δηλαδή ήταν προϊόν υπερφορολόγησης. Ακριβώς ήταν από τις θυσίες του ελληνικού λαού και της μεσαίας τάξης. Το είπε ο κ. Πολάκης, το εξειδίκευσε. Του ελληνικού λαού. Εσείς το λέτε, το λέτε, το λέτε αλλιώς. Εντάξει. Συνεχίστε, συνεχίστε. Σας διέκοψα, συγγνώμη, συνεχίστε. 37 δις που αυτά ήταν η υπερηφάνεια αυτής της χώρας. Υδρότας ήταν, δεν ήταν υπερηφάνεια. Έσταζε ο υδρότας. Υδρότας. Περήφανος υδρότας, για να μην σας χαλάσω τώρα. Δέχτηκε η χώρα, η ταπείνωση που δέχτηκε η χώρα. Ναι. Με τα μνημόνια και όλα αυτά, καλό είναι ο κύριος Κουνάβης να μην ξένει πηγές. Αυτά λοιπόν τα δις που ήταν πραγματικά θυσία του ελληνικού λαού, θυσία της μεσαίας τάξης, έπρεπε να επιστρέψουν πάλι εκεί, από όπου πάρθηκαν. Είναι το πρώτο θέμα. Αράδειες ο κύριος Κουνάβης, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, ζαλιστήκαμε και απορώ γιατί αυτός ο κόσμος που έλαβε τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κατεβαίνει στους δρόμους και δεν είναι μόνο αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, αντιπολίτευση, Μέρα 25. Τα αμφισβητείτε αυτά τα νούμερα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, τα αμφισβητείτε. Δεν σας διέκοψα. Όχι, συγγνώμη, τα αμφισβητείτε. Δεν σας διέκοψα και δεν δέχομαι διακοπή. Ένα λεπτό, μιλήστε πάλι. Ό,τι θέλετε θα το πείτε μετά. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος κατεβαίνει, ξέρετε, τώρα τελευταία κυκλοφορεί άλλο μότο. Αυτά τα συνθήματα τα δείχνει, τα δίνει πάντο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είναι μίζεροι αυτοί που φωνάζουν. Και θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. Εάν έχει Νέα Δημοκρατία επαφή με την πραγματικότητα, έχει δει λογαριασμούς της ΔΕΗ? Έχει δει λογαριασμούς της ΔΕΗ? Έχει δει λογαριασμούς σε πετρέλαιο και ειδικά σε φυσικό αέριο και αν θερμαίνεται ο κόσμος? Ότι έχουμε ξαναγυρίσει σε καταστάσεις 12, 13, 14 όπου ο κόσμος δεν είχε θέρμανση? Μήπως το ξέρουμε αυτό? Έχει καταλάβει ότι ένα μεγάλο μέρος, έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία ότι ακούμε να πηγαίνουν έρχονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και ότι δανείστηκε η χώρα, βεβαίως έχει φτάσει πάλι το χρέος πάνω από 200% του ΑΕΠ, άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα. Μας κραδένουν μία ανάπτυξη. 8% μας είπε ο κύριος Κουνάβης ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, το λένε και όλοι οι οικονομολόγοι, έχει νόημα τα νούμερα αυτά όταν μπορούν να κινήσουν την οικονομία της χώρας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε. Ολοκληρώστε για να πάω στο διάλειμμα να γυρίσω με τον κύριο Καραθάνσοπλο. Ναι. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι σε κάθε νούμερο ανάπτυξης που θα έχουμε, ποσοστό ανάπτυξης, το διπλάσιο θα πηγαίνει σε αύξηση μισθών? Έχουμε λοιπόν ανάπτυξη 8%. Γιατί δεν έχουμε αύξηση των μισθών κατά 16%? Μάλιστα. Ρωτάω εγώ. Και είχαμε αυτό το πραγματικά ταπεινωτικό και προσβλητικό για τον κόσμο, για την κοινωνία, μία αύξηση ταπεινωτική, και περιμένουμε τώρα το Μάιο για να δούμε. Και προσέχτε, για να δούμε τι ακριβώς. Όταν το κράτος έχει δαπανίσει, αυτή η κυβέρνηση, 5,5 δις σε απευθείας αναθέσεις. Δεν θα μιλήσω για τους εξοπλισμούς και με τον τρόπο που γίνονται και τα 7 δις, αλλά θέλω να μιλήσω για τους επιπλέον, εννοώ. Ένα πράγμα θα βάλω στο τραπέζι. Γενάρη είχαμε 6,2% πληθωρισμό. Μήπως ξέρουμε τι σημαίνει 6,2% λοιπόν, πληθωρισμό, για να κάνουμε συζήτηση επί του πραγματικού. Αμέσως γυρνώντας, βεβαίως με τον κύριο Καραθανασόπουλο, πάω στο διάλειμμα πολύ σύντομο και επανέρχομαι.
Επιστρέψαμε εδώ, η συζήτηση έχει ανάψει, είναι ζωηρή η συζήτηση με αφορμή την επίσκεψη στα Ικούρα, στην Πάτρα, στην Πίτα της τοπικής Νέας Δημοκρατίας την περασμένη Κυριακή, τα όσα δεν είπε και τα όσα είπε βεβαίως. Κύριε Καθανασόπουλε, ο λόγος σε εσάς. Κοιτάξτε, είναι ένα βολικό αφήγημα να επικαλεί το καθένας τι παρέλαβε, η κάθε κυβέρνηση εννοώ. Το τι παρέλαβε είναι φανερό. Είναι ότι έχει κρατήσει σε ισχύ όλους τους νόμους της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ισχύ δεν κατέληξε κανένα νόμο. Άρα λοιπόν μιλάμε, έχουμε μια συνέχεια της πολιτικής που ασκούνται τα προηγούμενα χρόνια. Όλο το αντεργατικό προστάσιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το κράτησε και προσθέσε και νέα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα. Και γι' αυτό ακριβώς βιώνουμε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό αυτή η ανάπτυξη είναι ματωβαμένη ανάπτυξη. Παράδειγμα του Πακιστανού, ο οποίος έπεσε γιατί ήταν παράνομα εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο στη βιομηχανία της Πάτρας. Φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό. Κοιτάξτε, όταν έχει αφήσει τους ελεκτικούς μηχανισμούς χωρίς τέτοιο, όταν έχει αφήσει ασύντοτη την εργοδοσία, όταν έχει πάρει τέτοια αντεργατικά μέτρα, βεβαίως έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Την οποία μου επιτρέπεται, κύριε Καραθανασόπουλε, το Σώμα Επιθεωτών Εργασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ τον ενίσχυσε. Το ενίσχυσε για να μην ακούγονται και ανακρίβειες τουλάχιστον για τα εργατικά. Ορίστε. Συγγνώμη λέω που σας διακόπτω, αλλά το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, θυμόσαστε πάρα πολύ καλά πόσο ενισχύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, και το, τι γνωρίζουμε το πόσο ενισχύθηκε, που δεν είχε προσωπικό να πάει στα νησιά. Που τα νησιά με τα ξενοδοχεία τώρα, πολύ κύριε καλά την γίνεται. Άρα λοιπόν αφήστε και το ξέρουμε και για το κατώτατο και για τον υποκατώτατο και για τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά δεν θέλω να σας διακόψω και συγγνώμη. Λέω λοιπόν ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο εμβληματικά μέτρα μετά τα μνημόνια. Το ένα μέτρο ήταν ότι δέχτηκε τον νόμο Βρούτση και τον έκανε νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου για τον κατώτατο μισθό να μην είναι αποδιεκδίκηση των εργαζόμενων, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία φοβάται το συνδικαλιστικό κίνημα, το εχθρεύεται, γι' αυτό ακριβώς το καθορίζει ο Υπουργός. Ένα και δεύτερον, πήρε τον νόμο για την απεργία. Ξέρουν οι εργαζόμενοι. Πήρε τον νόμο για την απεργία, που παρεμπόδισε την απεργία. Ήταν δύο μεταμνημονιακά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε να συμπληρώσω. Αν θέλουμε να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Σόπουλε, δεν θέλω να αντιπαρατεθώ μαζί σας. Έχουμε κάνει και στη Βουλή πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Αν θέλουμε, επειδή εσείς το τσιγκλίσατε, εγώ το προσπέρασα. Αλλά εσείς συνεχίσατε. Είναι δυνατόν τώρα να μου τα λέτε. Λοιπόν, πάντως με συγχωρείτε, ο υποκατώτατος, αν θυμάμαι καλά και νομίζω καλά θυμάμαι, ήταν δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ που το πήρε πίσω λίγο πριν τις εκλογές. Ή κάνω λάθος? Όχι, δεν ήταν κύριε ξανά. Όχι. Της κυβέρνησης Σαμαρά, το οποίο πήρε, το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, το περπάτησε στην εποχή του και το πήρε λίγο πριν τις εκλογές πίσω, ή κάνω λάθος? Ήτανε 2012 επί Σαμαρά ο υποκατώτατος, Σαμαρά Βενιζέλου, με το που βγήκαμε από τα μνημόνια ήταν η πρώτη. Α, αυτή ήταν η αιτία. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αυτή είναι η αιτιολογία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το πήρε λίγο πριν τις εκλογές. Ναι. Αύξηση του κατώτατου κατά 11%. Μάλιστα. Γιατί, πάντως, λίγο πριν τις εκλογές το πήρε πίσω. Χρονικά. Με το που βγήκαμε από τα μνημόνια. Αυτό. Λέτε εσείς. Μάλιστα. Ναι. Okay. Όπορο του 2018. Αυτό είπα και εγώ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κάθε κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εκθρεύονται το συνδικαλιστικό κίνημα και δεν θέλουν οι εργαζόμενοι τους αγώνες τους. Κάτω τώρα θα δείτε μια είδηση που θα συζητηθεί αλλά πολύ. Αλλά είναι ένα δωράκι της εκάστοτε κυβέρνησης. Θα δείτε, θα ακούσετε και μια είδηση. Και να τις έχουν υποχρέωση. Μάλιστα. Ένα ζήτημα. Δεύτερο θέμα. Ναι. Και πάμε. Δεύτερο θέμα. Βέβαια έτσι είναι, κυρία. Κύριε Καραθανασόπουλε, έτσι. Τώρα να λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει να έχει το συνδικαλιστικό κίνημα δικό του, νομίζω ότι πραγματικότητα μας διαψεύδει πανηγυρικά. Ναι, αφού διατηρείται το συγκεκριμένο νόμο, η κυβέρνηση να καθορίζει τον κατώτερο μισθό, αν είναι δυνατόν. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Τις συλλογικές συμβάσεις τις επαναφέραμε. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που έχουν κατακτήσει τον εργαζόμενο. Ένα δεύτερο ζήτημα. Ας πάμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επί της ουσίας συνεχίζει τη δικιά σας πολιτική και τη συνεχίζει πάρα πολύ όμορφα, προσθέτοντας και νέα βάρη στο λαό. Μιλάτε και οι δυο σας για δισεκατομμύρια τα οποία χορεύουν.
Αυτά τα δισεκατομμύρια όμως δεν απευθύνονται στους εργαζόμενους. Όταν διεκδικούν 357 για την Πάτρα, λέει ο κύριος Κουνάβης. 357 εκατομμύρια για την Πάτρα. Ναι, εντάξει. Στο σύνολο των 72 δισεκατομμυρίων που η κυβέρνηση λέει ότι θα πάρει τα επόμενα χρόνια, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Τα 72 δις δεν θα πάνε ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για τους επαγγελματίες, ούτε τι λέτε, κύριε Κουνάβη, είπατε δεν είναι αυτό. Ένα λεπτό. Όχι, κύριε Καταραζόπουλε, μην μπλέκουμε το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 357 εκατομμύρια. Τα 357 εκατομμύρια έχουν δοθεί. Δεν με καταλάβατε. Δεν είπα ότι θα δοθούν. Τα 357 εκατομμύρια έχουν δοθεί στην Πάτρα, λέει. Έχουν δοθεί στην Αχαΐα αυτά τα δύο χρόνια. Μην το μπερδεύουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι άλλο θέμα το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι, λέω, ψίχουλα αυτά, τα οποία δεν φτάνουν να αντικαταστήσουν τις τεράστιες απώλειες εισοδήματος που είχαν και οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες και οι αγρότες. Αυτά δεν φτάνουν να αντικαταστήσουν, γιατί όταν μου λέτε κόβουν κατά 80% στο αγροτικό ρεύμα από την περίοδο Σεπτεμβρίου μέχρι Μαρτίου, μα τότε δεν δουλεύει καμία. Λοιπόν, καμία τέτοια δεν δουλεύει. Ναι. Γιατί δεν ποτίζουν. Κύριε Καθανασόπουλε, ολοκληρώστε. Τα να ποτίσουν είναι το ζήτημα. Και εκεί δεν υπάρχει καμία μείωση. Ολοκληρώστε, γιατί θέλω. Είναι δώρο άδωρο. Ναι. Είναι δώρο άδωρο αυτό που λέτε για τους αγρότες. Μάλιστα. Ολοκληρώστε, γιατί θέλω να πούμε για τους ανέργους. Και έχω μία είδηση που θέλω να τη σχολιάσετε. Είναι σπουδαίο πράγμα για την ανεργία αυτό που θα ακουστεί. Γιατί η Αχαΐα είναι. Δεύτερο ζήτημα. Επιτρέψτε να βάλω ένα δεύτερο ζήτημα. Βεβαίως. Ότι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία χορεύουν το ξέρουν πολύ καλά. Ότι δεν μπορούν να δοθούν και δεν θα δοθούν ποτέ στους εργαζόμενους. Και τα 32 δις στο μαξιλάρι δεν είναι χρήματα που μπορεί να τα δώσει ο καθένας οπουδήποτε θέλει. Γιατί είναι χρήματα 11 από το ESM. Ναι, ναι. Θέλει το μνημόνιο να τα δώσει αυτά. Πρέπει να πάρει έγκριση για να τα κουμπίσει. Τα χρηματικά των ασφαλιστικών ταμείων που δεν μπορούν να σκορπιστούν. Και τα υπόλοιπα είναι τα ταμιακά διαθέσιμα του κράτους. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι πρόκειται. Λοιπόν, και όλο αυτό είναι ένα αφήγημα ψεύτικο. Για να χαϊδεύουν αυτιά. Λοιπόν, πέστε το τώρα, κύριε Κουνάβη, γιατί πρέπει οπωσδήποτε τα τελευταία 10 λεπτά να τα διαθέσουμε στους ανέργους. Αξίζει τον κόπο. Να πω εν συντομία ότι επί Νέας Δημοκρατίας στα 2,5 χρόνια έχουμε 15 φοροελαφρύνσεις έμεσων και άμεσων φόρων που δεν είχαμε ούτε μία επί ΣΥΡΙΖΑ. Και θα αναφέρω συγκεκριμένα. Συνεχίζεται και το 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα. Επεκτάθηκε για το 2022 η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών. Μειώθηκε περαιτέρω ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων σε μόνιμη βάση στο 22%. Ναι. Επεκτάθηκε η εφαρμογή. Αυτά είναι τώρα για τους επιχειρηματίες. Τα προηγούμενα. Μισό λεπτό, κύριε Καθανασόπουλε. Δηλαδή, είδατε αυτό. Τα προηγούμενα που αφορούν. Τα προηγούμενα που σας είπα. Για την εισφορά αλληλεγγύης. Που αφορά, ας πούμε, τον κάθε μικρό επαγγελματία. Κοιτάξτε, μισό λεπτό, ακούστε, είναι καλό να τα ακούσουμε. Να σας πω, είναι καλό να τα ακούσουμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι καλό να ακούει ο κόσμος την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Και τα νούμερα δεν είναι κάτι το οποίο το αμφισβητεί ο καθένας. Είναι νούμερα τεκμηριωμένα, είναι νούμερα δημοσιοποιημένα. Λοιπόν, συνεχίζω. Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας παρακαλώ. Γιατί μην λέτε συγγνώμη, να ακουστεί και να ακουστεί η αλήθεια. Την ακούμε, πομπαρδισμό έχουμε. Ωραία, αφήστε με λοιπόν να τελειώσω τον πομπαρδισμό της αλήθειας. Λοιπόν, θα αφήσετε να μιλήσει και κανένας άλλος. Μισό λεπτό, είναι σειρά μου. Εκατομμύρια έτσι και δισεκατομμύρια. Αν θέλετε να συντονίσετε εσείς τη συζήτηση, κυρία Αναγνωστοπούλου, συντονίζεται. Ένα λεπτό. Ο κύριος Κανάλα δεν έδωσε το λόγο. Ολοκληρώστε, κύριε Κουνάβη, ένα λεπτό, κύριε Αναγνωστοπούλου, γιατί οπωσδήποτε για τους ανέργους. Επεκτάθηκε η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους, στο τουριστικό πακέτο. Εντάξει, τα ξέρουμε λίγο πολύ αυτά. Μισό λεπτό. Ναι, εντάξει. Κύριε Ξανάλατε, τα ξέρουμε. Πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος. Ναι, τα ξέρουμε. Έτσι. Επεκτάθηκε η αναστολή πληρωμής του στέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022. Πάμε, συνεχίστε. Καταργήθηκε ο φόρος των γονικών παροχών δωρεάν για συγγενείς πρώτου βαθμού που αφορά αξίες. Λοιπόν, εντάξει, όπα, όμως, εντάξει, ένα λεπτό. Και είναι και πόσα ακόμα μπορούμε να πούμε. Ορίστε. Δεν μπορούμε να ακούμε την προπαγάνδα λοιπόν, τώρα του κύριου. Ο καθένας μπορεί να λέει ελεύθερο. Κυρία Αναγνωστοπούλου, λυπάμαι με αυτές τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε.
Δεν είναι καμία προπαγάνδα, είναι η αλήθεια. Και θα πρέπει να μάθετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, θα πρέπει επιτέλους να μάθετε να ακούτε την αλήθεια. Λοιπόν, δεν πρέπει να σας ενοχλεί η αλήθεια. Ακούστε τι σας λέω, η αλήθεια είναι αυτή. Αν μπορούμε, κύριε Ξανά, λοιπόν, η αλήθεια λεπτό, είναι αυτή που κερδίζει το ψέμα, κύριε Κουνάβη. Κύριε Κουνάβη, ένα λεπτό. Αλλά τι θα μας διαβάζει από μέσα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Η αλήθεια, εγώ σας μιλάω, σας λέω την αλήθεια, κύριε Αναγνωστοπούλου. Αν δεν θέλετε εσείς να την ακούτε, μη την ακούτε. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ένα λεπτό, παρακαλώ. Κύριε Κουνάβη. Αλλά τι θα διαβάζετε κατ' επατώ χωρίς αντίληψη. Παρακαλώ. Δεν σας καταλαβαίνω. Γιατί είναι αυτός ο εκνευρισμός. Γιατί αυτός ο εκνευρισμός. Δηλαδή εκνευρίζεστε όταν ακούτε την αλήθεια. Δεν έχουμε, κύριε Κουνάβη. Δεν μπορώ την προπαγάνδα να. Δεν είναι προπαγάνδα, είναι η αλήθεια. Αγαπητή κυρία Αναγνωστοπούλου, η αλήθεια είναι. Κύριε Κουνάβη, ένα λεπτό. Μαθαίνετε να ακούτε την αλήθεια. Παρακαλώ. Κυρία Αναγνωστοπούλου, πέστε μία λέξη, μία πρόταση για να μην αισθανθείτε ότι δεν μιλήσατε και αμέσως μετά θέλω οπωσδήποτε να μου σχολιάσετε για τους ανέργους. Υπάρχει ζήτημα. Σας ακούω. Θέλω να συζητήσουμε για τα πραγματικά θέματα. Έχουμε μία πραγματικότητα. Αρχίζει ο κύριος Κουνάδης και μας διαβάζει ένα κατεβατό που μπορούμε να το αντικρούσουμε ένα προς ένα. Έχουμε το χρόνο να το κάνουμε. Εντάξει, δεν έχουμε. Διαφορετικά προπαγάνδα εγώ δεν μπορώ. Είναι ωραία. Ψέματα, ένα κύριε λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Κουνάβη. Περισσότερες φοροελαφρύνσεις. Είναι ψέματα. Πέστε μου αυτό. Ένα λεπτό, αφήστε την να μιλήσει. Αφήστε μιλάω μιλήσει. Τώρα. Ναι. Αφορούν τα υψηλά εισοδήματα. Οι περισσότερες φοροελαφρύνσεις. Έγινε με τον ένφια. Τώρα και με το συμπληρωματικό ένφια. Λέει για την εισφορά αλληλεγγύη στο δημόσιο και στους συνταξιούχους. Έχουν φύγει απ' έξω από αυτή την υπόθεση. Ξέρετε λέει, γιατί. Ξέρετε γιατί. Κουνάβη, ένα λεπτό, αφήστε να μιλήσει. Φορολογίας που ξεκίνησαν από το 19 λεπτό, πριν από τις εκλογές και τις πήρε ακόμα και αυτές τις μειώσεις και τις περιόρισε για τα υψηλά εισοδήματα. Είδαμε για το φόρο μεταβίβασης. Τι έγινε. Λεπτό, θέλετε να τα συζητήσουμε ένα προς ένα. Αλλά είπατε ότι έχετε ένα θέμα. Έχω ένα θέμα και έχουμε μείνει 5 λεπτά, κύριε Κουνάβη. Δεν μπορώ. Πρέπει να μιλήσουμε για τους ανέργους. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, κύριε Κουνάβη. Πρέπει να μιλήσουμε για τους ανέργους. Μα είπαμε για την εισφορά αλληλεγγύης και είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου για υψηλά εισοδήματα. Ότι δεν είναι υψηλό εισόδημα ο επαγγελματίας που μειώθηκε ο τζίρος του. Ο δημόσιος υπάλληλος, κυρία Αναγνωστοπούλου, ο δημόσιος υπάλληλος. Και ο συνταξιούχος πήρε κάθε μήνα τη σύνταξή του και ο δημόσιος υπάλληλος έπαιρνε το μισθό του. Αυτός που επλήγει ήταν ο ελεύθερος επαγγελματίας, κύριε Αναγνωστοπούλου. Εντάξει. Είναι η μεσαία τάξη που ο ΣΥΡΙΖΑ την κατακρεούργησε. Αυτή τη μεσαία τάξη στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, επειδή. Ένα λεπτό. Επειδή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους ανέργους. Δεν θα μπορέσουμε σήμερα. Έχουμε χρόνο, 5 λεπτά ακόμα. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Δεν θα το κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε όμως εκπομπή για τους ανέργους. Διότι υπάρχει ένα ζήτημα με ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, κύριε Κουνάβη, το οποίο θέλει να εξαφανίσει, να το πω έτσι σε τίτλο, τι θα συζητήσουμε, τους μακροχρόνιους ανέργους. Θα τους εξαφανίσει. Θα το δείτε. Υπάρχει πληροφόρηση την οποία έχω τεκμηριώσει και ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα να γίνει. Θα το κάνω, υπόσχομαι ότι θα το κάνω γιατί η Πάτρα έχει πρόβλημα, κύριε Καραβάνσοπλε, με τους ανέργους. Δεν το συζητάμε. Παραδοσιακά. Έτσι. Αυτό λοιπόν, είναι σίγουρο. Ναι, λοιπόν. Πάμε να κλείσουμε μία κουβέντα κύριε Αναγνωστοπούλου, για σας και ένα γύρο από μία κουβέντα ο καθένας. Και θα κλείσει ο κύριος Κουνάβης. Κύριε Καραθανσόπουλε μετά. Και θα είναι καλό να γίνει μία συζήτηση για τους ανέργους. Δεδομένο, το υποσχέθηκα θα γίνει άμεσα. Γιατί η περιοχή μας είναι από τις περιοχές, ο νομός Αχαΐας, που έχει πληγεί πολύ περισσότερο ή μάλλον είναι ανάμεσα στους πιο βαριά πληττόμενους από την ανεργία. Λοιπόν, ναι. Είναι ένα μείζον θέμα για την περιοχή μας. Βεβαίως. Και αν λέω να συζητήσουμε για την πραγματικότητα και μην πετάμε έτσι νούμερα στον αέρα, είναι ότι και με το καρναβάλι τώρα, όσο πλήττεται η οικονομία και κυρίως η οικονομία, η τομή της οικονομίας στην οποία βασίζεται η περιοχή μας. Εστίαση, εγώ αναψυχή. Θα έκανα μία πρόταση. Όλοι εμείς, οι βουλευτές του νομού Αχαΐας, που βλέπουμε το τεράστιο πρόβλημα,
να κάνουμε μία κινητοποίηση προς τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, για επιπρόσθετα μέτρα για αυτή την περιοχή, η οποία έχει τεράστια... Ενδιαφέρον ακούγεται. Διαφορετικά δεν αντιμετωπίζεται. Ενδιαφέρον ακούγεται, κύριε Καραθανασόπουλε, και από αυτού. Κόσμο. Και θα ήθελα να πω στον κύριο Πουνάβη... όχι άλλο όμως, δεν έχω χρόνο. Όχι. Λέω για τον κύριο Τσιγκρή που έκανε διάβημα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως έχουμε κάνει και εμείς και ο κύριος Καραθανασόπουλος, για τα προβλήματα, τα υπαρκτά, τι σημαίνει τόσο αυξημένη ενέργεια, τι σημαίνουν όλα αυτά τα υπαρκτά προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Καραθανασόπουλε. Άρα, λοιπόν, ένα διάβημα όλοι μαζί για στήριξη αυτού. Ενδιαφέρον, κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε. Σύντομα. Πέρα από όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν πριν και τα οποία ουσιαστικά δεν αφορούν την καθημερινότητα των λαϊκών στρωμάτων, αφορούν τα μεγάλα συμφέροντα. Εμείς λέμε καθαρά ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα ο λαός από σημερινούς ή αυριανούς ενδεχόμενα σωτήρες. Και ότι μόνο μέσα από την πάλη του, από την οργάνωση της δράσης και των αγωνιστικών του κινητοποιήσεων, μπορεί να αντιμετωπίσει την επιδείνωση της θέσης του, να έχει κάποιες ανάσες βελτίωση αυτής της κατάστασης και πάνω απ' όλα να αποκτήσει εμπιστοσύνη στη δύναμή του για να ανταλλάξει όλα. Κύριε Δεν Κουνάβη. Μπορεί να ζει κάτω από συνθήκες εξαθλίωσης. Ωραία. Και σήμερα και αύριο. Κύριε και Κουνάβη. Κάθε πέρυσι να λέει και καλύτερα. Δύο λέξεις γιατί σας άφησα τελευταίο όταν ξεκινήσαμε. Κλείνετε εσείς. Κύριε Ξανάλατε, είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα 2,5 χρόνια που έχουν περάσει, έχει κάνει 15 φοροελαφρύνσεις που κυρίως αφορούν τη μεσαία τάξη, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ερχόμενος τώρα όσον αφορά την Πάτρα, να είστε βέβαιος ότι εάν διαπιστωθεί μείωση του τζίρου των καταστημάτων, να ξέρετε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρρωγός και θα καλύψει ένα μέρος από αυτή τη μείωση. Αλλά να ξέρετε ότι προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα υπάρξει μείωση, αλλά θα υπάρξει αύξηση, λοιπόν, και να θυμάστε τι σας λέω. Σας ευχαριστώ όλους. Κρατώ τη δέσμευση ότι κάνω άμεσα, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη εκπομπή για τους ανέργους, διότι όπως σας είπα έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο τίνει να εξομαλύνει τη διαφορά χάσμα που έχει χιλιάδων ανέργων ο ΟΑΕΔ με την ΕΛΣΤΑΤ και οι κυβερνήσεις όλες παίρνουν την ΕΛΣΤΑΤ, διότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν μετράει τους μακροχρόνια ανέργους, όπου θα τους εξαφανίσει, θα τους κάνει άειλους στο νομοσχέδιο για να σμίξουν τα νούμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν ό,τι μικροευεργετήματα έχουν τώρα από το νομοσχέδιο που θα έρθει. Θα το δείτε μπροστά σας, κύριοι βουλευτές, κυρία βουλευτή, κύριε Καραθανασόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Πολύ. Γεια σας. Γεια σας.